Να πάμε κάπου εορταστικά, να ζήσουμε σαν να είμαστε παιδιά, να δούμε για Βασίλη, να δούμε καλικάτζαρους. Εξωτικά. Ναι, πολλά. Βέβαια. Τέλειο. Πάμε πολλά. Στα Τρίκαλα, ρε παιδιά. Δεν έχω πάει ποτέ στο Μήλο των Ξωτικών. Είναι εκεί ο Χάρης Τραυλός, μέλος... Ο Χάρης Τσάβλος είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής εκεί στο Μήλο των Ξωτικών και τι βλέπω. Γεια σας, ρε παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στα Τρίκαλα, στο Μήλο των Ξωτικών. Έστω και από απόσταση, δεν έχουμε αξιωθεί να έρθουμε live εκεί. Πρέπει να έρθετε, πρέπει να έρθετε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Έτσι, οι επισκέπτες διασκεδάζουν καθημερινά. Τα τελευταία 12 χρόνια είναι η 12η χρονιά που στο Μήλο των Ξωτικών. Και όλες αυτές τις γιορτινές μέρες ο κόσμος διασκεδάζει με τον Άι Βασίλη τα ξωτικά. Και το φετινό μας ήρωα, στη φετινή μας θεματολογία, το μικρό πρίγκιπα στον πλανήτη των Χριστουγέννων. Το ξωτικό σας το βλέπω μεγαλός όμως. Συνήθως τα ξωτικά τα βλέπουμε λίγο πιο λιλιπούτια να χωράνε, να περνάνε, να κάνουν τις διαολιές τους. Το ξωτικό μας είναι μεγαλός όμως, γιατί βρισκόμαστε στο εργοστάσιο γλυκών, ζαχαρωτών και σοκολάτα. Οπότε φαντάζεστε ότι τρώει όλη μέρα. Παχαίνουν τα ξωτικά. Κλάθουν καραμέλες, οπότε σοκολάτες, τα πάντα κατασκευάζονται εδώ και έτσι το ξωτικό μας τρώει καλά. Χάρη, εμείς είμαστε λίγο στα outsider που δεν έχουμε έρθει στα Τρίκαλα αυτές τις μέρες. Αλλά πώς και σημειώθηκε φέτος το ρεκόρ επισκεψιμότητας, για τι κόσμο μιλάμε? Φέτος μέχρι και σήμερα έχουν περάσει περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες. 1 εκατομμύριο! Δεν έχουμε καταρρύψει το περσινό μας ρεκόρ που είχαμε ξεπεράσει σύνολο των 45 ημερών, το 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, περνάει τουλάχιστον το 1/10 της Ελλάδας. Ο 1 στους 10 έρχεται στα Τρίκαλα. Σε ποσότητα, ναι, αλλά δεν είναι μόνο Έλληνες. Έχουμε αρκετούς επισκέπτες από τα Βαλκάνια, τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, από την Ιταλία, από τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, τη Σερβία. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα, από την Κύπρο φυσικά. Το μετράς, Χάρη, από αριθμό... την 1η Δεκεμβρίου ουσιαστικά μέχρι και μέχρι 45 μέρες. Δηλαδή... 45 ημέρες μέχρι τις 7 Ιανουαρίου που θα είμαστε ανοιχτά. Είμαστε από τις 24 Νοεμβρίου για 45 ημέρες μέχρι τις 7 Ιανουαρίου καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Συγγνώμη, πότε στολίζετε, 24 Νοεμβρίου? 24 Νοεμβρίου είμαστε ήδη στολισμένα. Είστε έτοιμοι. Λονδίνο γίνανε. Χάρη, τι λατρεύουν εκεί να βλέπουν τα παιδιά? Ποιο είναι το αγαπημένο τους, αν έρθουν? Γεια σου, Άγιο Βασίλη. Φέτος, κάθε χρόνο στο Μήλο των Ξωτικών, μια νέα θεματολογία. Για φέτος είναι ο μικρός πρίγκιπας στον πλανήτη των Χριστουγέννων, που διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους, παρέα με τους πιλότους που το συνόδευσαν. Αν έχετε διαβάσει το παραμύθι και την ιστορία του μικρού πρίγκιπα, με το Τριαντάφυλλο, τον Βασιλιά, τους διάφορους ήρωες. Αλλά πάντα φυσικά ο πρωταγωνιστής είναι ο Άι Βασίλης με τα ξωτικά του, που μαγεύουν και διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους με τις δεκάδες δωρεάν δράσεις εδώ στο Μήλο των Ξωτικών. Και νομίζω ότι έχετε και έναν αλευρόμηλο εκεί που τον στολίζετε κιόλας, ο οποίος από πότε χρονολογείται? Βρισκόμαστε μέσα στον παλιό αλευρόμηλο, βιομηχανικό μουσείο του 19ου αιώνα, το μεγαλύτερο για την εποχή του, κατασκευάστηκε το 1884 από τους αδερφούς Αγαθοκλή, άλλαξε πολλά χέρια και ο τελευταίος ιδιοκτήτης, ο Ιωάννης Ματσόπουλος, το έκανε δωρεάν στο Δήμο Τρικαίων. Πάντως, Χάρη, νομίζω ότι και εσείς και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες που έρχονται εκεί νιώθουν και επίσης παιδιά. Βέβαια. Γιατί είναι το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα, θες, δεν θες. Θα χαλαρώσεις, θα μαλακώσεις, θα γλυκάνεις, θα πιστέψεις τον Άι Βασίλη. Αυτό θα έρχονται γράμματα από τον κόσμο, από τα παιδιά δηλαδή εκεί. Όχι μόνο από παιδιά, και από μεγάλους. Γιατί πιο... εδώ στο Μήλο των Ξωτικών και οι μεγάλοι και οι μικροί νιώθουν παιδιά και ζουν ευχάριστες στιγμές. Κάτι που χρειαζόμαστε όλοι, να ζήσουμε λίγες στιγμές της τριμιαφιάς. Τις φετινές γιορτές για να πάρουμε δυνάμεις για το νέο έτος που έρχεται. Το πιο περίεργο γράμμα που πήρε ο Άι Βασίλης ποιο ήταν, θυμάται? Το πιο περίεργο γράμμα του Άι Βασίλη ήταν επιθυμία για μια συνέβρεση. Πρόταση γάμου. Νομίζω ότι την έχει εκπληρώσει την ευχή. Α, τη δέχτηκε. Τέλειο πάντως. Να ζήσετε, Άγιο Βασίλη. Είχε γράψει το γράμμα του στον Άγιο Βασίλη ο επισκέπτης και μετά ήρθε και έκανε πρόταση γάμου παρουσία στο Άγιο Βασίλη. Α, δεν έγινε στον Άγιο Βασίλη πρόταση γάμου. Όχι τον ίδιο, όχι. Γιατί θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Έτσι ο Άγιο Βασίλη έβαλε μέσα. Κύριε Βασίλη, να δεν την αλλάζει. Ο μόνος πιστός σε όλο τον κόσμο, ανά τους αιώνες. Μπράβο, Άγιο Βασίλη. Δώσε το παράδειγμα. Λοιπόν, υπό χώρο μέσα στο Μήλο, εδώ στον Αλευρόμηλο, το πλουσίο σοκολάτα με τις διάφορες γλυκουριές, αν θέλετε. Πολύ ωραία. Χάρη, σταμάτα, μας κολλάζεις. Χάρη, ερχόμαστε. Και είναι ένα κανονικό χωριό, λες και είσαι σε ένα παραμύθι.
Μέχρι τις 7 δεν ξέρεις. Υπάρχει για όλους. Προλαβαίνουμε. Ωραία, εμείς θα έρθουμε, θα βρούμε να μείνουμε. Είναι όλα γεμάτα στα Τρίκαλα. Καλή ερώτηση. Θα βρείτε. Υπάρχουν διανυκτερεύσεις. Υπάρχει αρκετή διαθετιμότητα στην τριγύρω περιοχή. Η πόλη των Τρικάλων είναι γεμάτη τις γιορτές, αλλά την υπόλοιπη περίοδο και τις καθημερινές, αλλά στην τριγύρω περιοχή, στην γειτονική Καλαμπάκα, Καρδίτσα, που είναι αποστάσεις 20 λεπτών, μισή ώρα, είναι πάρα πολύ κοντά, υπάρχουν ακόμη κάποια διαθέσιμα καταστήματα για όποιον το επιθυμεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να έχετε μια πολύ καλά. Ωραία πρωτοχρονιά, να περάσετε πολύ ωραία με τον κόσμο που έρχεται εκεί και του χρόνου να είστε καλά. Καλή και χρονιά. Το ξωτικό θέλει λίγη δίαιτα. Sorry, ξωτικό.